σιωπή το δρόμο πήρε πρωί και πάει σαραγισμένο γυαλί. Η πόλη αυτή τον χαλάει. Από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τη Μαρία Αριστοπούλου. Τώρα πώς να σε παρουσιάσω, τραγουδίστρια, καλλιτέχνη, πες εσύ. Μαζί με τη Μαρία Αριστοπούλου. Η Μαρία Αριστοπούλου, okay. Θέλω να μου πεις πού μεγάλωσες και πώς πιστεύεις ότι το οικογενειακό ή το ευρύτερο περιβάλλον έπαιξε ρόλο στην ασχόλησή σου με τη μουσική. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Μεγάλωσα στην Αθήνα. Ο πατέρας μου ήταν καλλιτέχνης. Τι ήταν? Το ίδιο και ο αδερφός μου ήταν κομφερασιένο, τον Αντίκ. Ήταν και ζωγράφος, ήταν και ποιητής. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι οικογενειακές καταβολές. Μεγαλύτερο ίσως από οτιδήποτε άλλο. Οπότε μεγάλωσε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον. Μεγάλωσε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον. Ο αδερφός μου σκηνοθέτης. Τα νύψια μου όλα και αυτά μουσική και σκηνοθέτες. Ωραία. Ναι. Εσύ επέλεξες τη μουσική ως μορφή έκφρασης ή θα λες ότι σε επέλεξε εκείνη? Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προσδιορίσω το τι από όλα ήθελα να επιλέξω στη ζωή μου. Αυτό ήταν το δικό μου δύσκολο σημείο. Δηλαδή ξεκίνησα 5,5 χρονών, πάντα τραγούδαγα. Στο σπίτι όλοι τραγουδούσαν. Και ο πατέρας μου τραγουδούσε και η μητέρα μου είχε πολύ ωραία φωνή και η γιαγιά μου είχε εξαιρετική φωνή. Όλοι τραγουδούσαμε στην οικογένεια, όλοι ακούγαμε μουσική. Ο πατέρας μου ήταν περισσότερο της κλασικής και της δυτικής σχολής. Ναι. Δηλαδή στο σπίτι δεν ακούγαμε λαϊκά. Αστικό σπίτι, αθηναϊκό. Ο πατέρας μου με τον Αττικ, καταλαβαίνεις, Δανάη, Σουγιούλ, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Που 5,5 χρονών με έγραψαν σε αυτό που γράφαν τότε όλα τα καλά κοριτσάκια, πιάνο, μπαλέτο, γαλλικά, αγγλικά. Ναι. Από αυτά σιγά σιγά άρχισαν οι περικοπές, λόγω του ότι και η οικονομική κατάσταση στένευε. Ναι. Και δεν επέτρεπε. Και δεν επέτρεπε. Δεν επέτρεπε πολλά από αυτά. Ωστόσο η αγάπη είχε εκδηλωθεί, ο έρωτας είχε ανάψει. Ο πατέρας μου ζωγράφιζε, ζωγράφιζα κι εγώ κοντά του, μάθαινα τα χρώματα. Δηλαδή πάρα πολλές ώρες πασαλίβα με χαρτιά στο πάτωμα, το κάναμε όλο χάλια. Ήταν και χωρισμένοι οι γονείς του, είχα και φοβερή αδυναμία γιατί έλειπε και με έπαιρνε ανά δεκαπενθήμερο, ας πούμε, το καλοκαίρι στις διακοπές. Οπότε τα κάναμε όλα, ξέρεις, μαζί. Έντονα και μαζί και. Ωραία. Έπαιξε μεγάλο ρόλο. Έχεις σπουδάσει μουσική? Έχω κάνει κλασικό τραγούδι, έχω κάνει πιάνο από τα 5,5 μέχρι τα 15 περίπου, 14. Ναι. Και στο Εθνικό Οδείο αλλά και ιδιωτικά. Mm-hmm. Δεν πήγα καλά στο πιάνο διότι με έφαγε, με δάγκωσε ένα πιθηκάκι κάποια στιγμή και μου τραυμάτισε το νεύρο. Mm-hmm. Όμως δεν ήταν το πιάνο, ήταν το τραγούδι. Εγώ έπαιζα μουσική και ήθελα να τραγουδήσω. Γράφτηκα λοιπόν στο κλασικό τραγούδι. Σχετικά κρυφά από τον μπαμπά μου, περισσότερο με τη βοήθεια της μητέρας μου και του παππού μου, γιατί ο μπαμπάς μου είχε διακρίνει ότι η κόρη είχε μία ροπή και μία τάση στα καλλιτεχνικά και ως ο ίδιος καλλιτέχνης δεν ήθελε να μπλέξω με αυτό που είχε μπλέξει εκείνος όλα τα χρόνια του πολέμου. Ξέρεις, ήταν η γενιά που είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Είχε περάσει όλη τη διαδικασία. Ο πατέρας μου ξεκίνησε όταν γεννηθεί στο 16. Εγώ είμαι το 66, με έκανε και μεγάλος. Ναι, μεγάλος. Και ήμουνα υπερπροστατευμένη από εκείνη. Αυτό ήταν και ένα βάρος. Συν την αναγνωρισιμότητά του σε κάποιους χώρους και κάποιες ηλικίες πολύ μεγάλες, τις οποίες εγώ μοιραία συναντούσα στις αναζητήσεις μου. Αυτό. Ήθελα λοιπόν, έκανα κλασικό τραγούδι. Πήγαινα καλά στο κλασικό. Είχα δασκάλα τη Γιέτ την Παπαλεξοπούλου στο Εθνικό Οδείο. Και κάποια στιγμή σκεφτόμασταν τι θα ήταν καλό να κάνω, αν θα έπρεπε να φύγω στο εξωτερικό, να πάω στο Ζάλτσμπουργκ. Αυτές ήταν οι προοπτικές, το Μοτσαρτέουμ ήταν η σχολή για το κλασικό τραγούδι, ήταν διευθύντρια η Ρίτα Στράιχ και ο Ροστρόποβιτς.
το μέσον για να πας ήταν μια υποτροφία οπωσδήποτε, η οποία βέβαια δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς τότε, γιατί η Ελλάδα δεν ήταν ακόμη. Και η Αυστρία ήταν απλησίαστα τα δίδακτρα και η παραμονή. Όταν συζητήθηκε αυτό στην οικογένεια, μπήκε ένα βέτο, όχι δεν γίνεται. Και εγώ τότε, 18 ετών ούσα, τελειώνοντας το Λύκειο δηλαδή, αποφασίζω να δώσω στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου εξετάσεις αγωγικές. Και λέω, θα κάνω θέατρο για να μάθω κάτι μεγαλύτερο που να ενώνει τις τέχνες. Από μόνο. Ναι. Αυτοδίδακτα πάω, κάνω τις πρόβες μου, μαθαίνω τους μονολόγους μου, δεν ήξερα τίποτα. Δεν ήξερα τι έκανα. Και μπαίνω στη Δραματική Σχολή. Πέρασα. Ναι. Πέρασα. Όταν πέρασα, ο πατέρας αρρώστησε λίγο καιρό μετά. Άρχισε να μπαίνω, με βγαίνει στα νοσοκομεία, στις εντατικές, στα... Ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη δεκαετία. Αναγκάστηκα να φύγω στο δεύτερο έτος, στο δεύτερο έτος. Αναγκάστηκα να αρχίσω να εργάζομαι όπως μπορούσα και όπου μπορούσα. Στο μεταξύ διάστημα είχε γίνει μια πρώτη εμφάνιση σε μια ταινία του Τάσιου, στο Knockout. Ναι. Έγινε στο πρώτο έτος όταν. Αυτό ήταν το 86, δεν ήταν το Knockout. Ναι, ναι, 85-86. Ήμουνα στο πρώτο έτος, θυμάμαι. 85 γυρίστηκε η ταινία, 86 ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή γυρίζαμε και θυμάμαι ότι έφυγε με τις μπομπίνες, με τις ταινίες, με τα φίλμ στο αεροδρόμιο, από το μοντάζ κατευθείαν να προλάβει. Εκεί, να σε ρωτήσω κάτι στο Knockout, τι ήταν η πρώτη δισκογραφική σου, ας πούμε, παρουσία, είχες ξανακάνει κάτι πριν? Κοίταξε, θα σου πω, δεν είχα κάνει δισκογραφία εγώ. Και εκεί στο Knockout, μαθήτρια ήμουνα, μου λένε έλα να δοκιμάσεις. Με 1000 τρακ και 1000 ζόρια, γιατί πάντα είχα τρακ, πολύ. Είχα πάντα ένα φόβο, είτε για το μικρόφωνο, για το στούντιο. Δεν μ' αρέσει ποτέ όπως ακούγεται η δικιά μου φωνή. Έχω πάντα αυτή την ανασφάλεια. Όταν με φωνάξανε, μου λένε έλα να δοκιμάσεις. Και μάλιστα με γνώρισε δηλαδή η Κατερίνα Ηγόγου, η Μακαρίτσα, με τον Γιώργη τον Κορδέλα, που με ξέρανε, γιατί εγώ ήμασταν στην ίδια γειτονιά, ας πούμε, και την είχα γνωρίσει. Με γνώρισε η Κατερίνα, είπε η Κατερίνα στο Γιώργη και ο Γιώργης είπε στον Παύλο ή στον Παύλο κατευθείαν η Κατερίνα και με φώναξαν να δοκιμάσω αυτό το τραγούδι. Ήταν ο Χατζηνάσιος, εκεί θυμάμαι είχε έρθει και ο μπαμπάς μου στην ηχογράφηση. Είχα τρελαθεί από το φόβο μου. Έγινε. Είχες πει δύο εκεί πέρα. Ένα. Ένα και είχα κάνει και δεύτερη φωνή στον Άγγελο το Σκορδίλη στο δικό του το... Ένα. Και μία και δύο σκηνές, δύο περάσματα. Μία σκηνή πλατεία, που είμαστε στην Οντισιόν και μία στην πλατεία. Τα λεφτά που μάζευες στις μετακέρματα. Ναι, που είμαστε, ναι, είμαι περιπλανόμενη μουσικός της πλατείας. Ναι. Επειδή το είχα πάντα πορεία, αυτή η πλατεία που είναι? Αυτή η πλατεία είναι η πλατεία Κυψέλης. Φωκιώνος Νέγρη είναι αυτή η πλατεία. Ωραία. Ήσουν τότε 20 ετών, πόσο ήσουν? 19-20. Από τότε ξανασχολήθηκες με τον κινηματογράφο? Έκανα μερικά χρόνια αργότερα μία μικρή ταινία του Θανάση του Ρετζή, βασισμένη στη Media Luz, ένα φανταστικό αστυνομικό κόνσεπτ του Λουκιανού Κυλαϊδόνη που είχε γράψει μια μουσική με βάση μια... Και το ονόμαζε Jazz Athens. Αυτό το έκανα. Πότε ήταν αυτό, θυμάσαι? Δεν θυμάμαι, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Έκανα αρκετά χρόνια μετά το Knockout. Και αφού είχα συνεργαστεί με τον Λουκιανό, ο οποίος με πήρε για φωνητικά στο Τέξας, τότε που είχε το Τέξας, για συναυλίες κυρίως, φωνητικά σε συναυλίες, κάναμε την περίοδο που εκείνος είχε το Τέξας και έτσι γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι. Αυτό. Μια που λέγαμε πριν για το Knockout, το Σιδηρόπουλο τον γνώριζες? Από 7 ετών. Οικογενειακά. Ναι, κάτι έχω διαβάσει για κάτι, τον Παύλο το κάτι ξέρω, διακοπές. Τον Παύλο τον ήξερα από τα Στήρα, από το καλοκαίρι από τα Στήρα. Ο πατέρας μου ήταν πολύ φίλος με την οικογένεια, με κάποια από τα μέλη της οικογένειάς του.
Εγώ είμαι φίλη πολύ και με την αδερφή του ακόμα, τους αγαπώ πολύ τους σιδηροπύλους, ήταν πολύ καλοί άνθρωποι όλοι καταρχήν. Ναι. Ναι. Άρα γνωρίζεις από τότε, ας πούμε, από παλιά, από, έτσι. Το, από παιδί, από παιδί. Από παιδί, από παιδί τον θυμάμαι. Πολύ νέο, πολύ υγιή, πολύ χαριτωμένο άνθρωπο. Και πολύ όμορφο. Καλά, υπέροχος ήταν. Ναι. Αυτό ήταν. Ναι, δεν ήταν μυστικό πρέπει, αυτό. Πρέπει να ήταν χαρακτηριστικό. Ναι, εντάξει, ο άνθρωπος δεν φαινόταν. Ακτινοβολούσε, έλαμπε, όπου και να πήγαινε ο κάποιος. Ναι. Είχε αυτό. Ωραία. Με τον Άγγελο Σκορδίλη γνωριζόσασταν πριν ή όχι? Βέβαια, τον Άγγελο τον ήξερα εδώ, από την πλατεία Εξαρχείων, από το Σκάμα. Όποτε πήγαινα Αγγλικά, περνούσα από τα Εξάρχεια αναγκαστικά. Ή αν πήγαινα επίσκεψη στον αδερφούλη μου, ο οποίος έμενε προς το Κολωνάκι, επειδή εγώ έμενα με τη μαμά μου Βικτόρια, πήγαινα με τα πόδια πολύ συχνά προς τα μέρη του αδερφού μου και γύριζα. Εκεί είχα και φίλους και συμμαθητές είχα που μέναν από εκεί. Γιατί όλο μου το δημοτικό γυμνάσιο πήγαινα σε ιδιωτικό και είχα και παιδιά από εκείνες τις γειτονιές. Έκανα τη διαδρομή. Λοιπόν, σκάλωνα πάντα στα Εξάρχεια γιατί είχε νέο κόσμο και τον Άγγελο. Ο Άγγελος ήταν χαρακτηριστική φιγούρα εδώ. Ήταν, πάρα πολλά βράδια δηλαδή παίζαμε, απογεύματα, όχι βράδια. Κυρίως σούρουπο που έπεφτε λίγο ήλιος. Πηγαίναμε στο λοφάκι που ήταν μέσα στην πλατεία πριν την τσιμεντώσουν την πλατεία. Ήταν ένα λοφάκι με χόρτο, με γκαζόν. Ένα ασθενικό γκαζόν, γιατί πηγαίναν και οι σκύλοι. Και εμείς πηγαίναμε εκεί, έβγαζε ο Άγγελος την κιθάρα και τραγουδούσαμε. Και τραγουδούσαμε, ήμουν ευτυχής, διότι τραγουδούσαμε όλα αυτά τα πράγματα που αγαπούσα να τραγουδώ. Μπαλάντες, ξέρεις, rock and roll, ας πούμε, παλιά, ακουστικά πράγματα. Όχι ηλεκτρικό ήχο, όχι. Έτσι άρχισα να ασχολούμαι. Ωραία. Αυτά ήταν οι χαρές μου. Έχεις κάνει ένα δίσκο το 2002-2003. Λέγεται Λάσπη με τον Ηλία Τσαγκάρη. Ναι. Και κατά τη γνώμη μου, ηχητικά, φαντάζομαι και κατά τη γνώμη πολλών που τον έχουν ακούσει, είναι πολυπίκυλος. Ναι. Έχει διάφορα στυλάκια μέσα, διάφορα στυλ. Θέλω να σε ρωτήσω με αφορμή αυτό το δίσκο, τι μουσικές σου αρέσουν και ποια είναι τα βασικά στοιχεία που βρίσκεις στην κάθε μία από αυτές. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους οι μουσικές που σου αρέσουν, έχεις ανακαλύψει να έχουν κάτι κοινό. Δηλαδή, αν σου αρέσει το ροκ και η τζαζ, ας πούμε, και τα δημοτικά. Μπορεί να έχουν κάτι κοινό αυτές οι μουσικές που φαίνονται τόσο. Την πεντατονική κλίμακα. Α. Τόσο κοινή βάση δηλαδή. Ναι, η βάση, κοινή βάση. Κοινή βάση. Έχουν ίσα. Ναι. Αυτά. Έχουν μια γνησιότητα. Αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Έχουν μια γνησιότητα και μια συγκίνηση. Οτιδήποτε με συγκινεί, επειδή αντιμετωπίζω κάθε ερμηνεία σαν ρόλο λόγω και της θεατρικής. Σπουδής. Ναι. Οτιδήποτε με συγκινεί, το αντιμετωπίζω σαν ρόλο και προσπαθώ να το προσεγγίζω όσο πιο ειλικρινά και με πιο μεγάλο σεβασμό μπορώ. Ωραία. Αυτό. Τώρα θα σου κάνω μια πολύ υποθετική ερώτηση. Έτσι. Μπαίνεις σε ένα μπαρ και σε τρία διαφορετικά τραπέζια κάθονται. Ο Lou Reed, μόνοι τους όμως ο καθένας, έτσι. Ο Leonard Cohen και ο Nick Cave. Πέφτω ξερή και τελειώνει. Κρατάς την ψυχραιμία σου. Κρατάω όποια ψυχραιμία μπορώ να έχω. Ωραία. Ναι. Και σου δίνονται τρεις επιλογές. Ναι. Να διαλέξεις κάτι συγκεκριμένο για τον καθένα. Για τον καθένα. Κάτσε να σου πω τις επιλογές. Ναι. Μία είναι, η πρώτη επιλογή είναι να τραγουδήσεις με κάποιον από τους τρεις. Ναι. Η δεύτερη είναι απλά να μιλήσεις όση ώρα θα είναι στο μπαρ. Και η τρίτη είναι να μιλήσεις ολόκληρο το βράδυ, μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Ναι. Οι τρεις επιλογές με έναν γίνονται. Όχι. Α. Θα μου πεις μετά, αλλά. Ναι, θα σου πω κάτι δύο με έναν τις τρεις επιλογές. Με ποιον έναν. Με τον Κοέν, μάλλον. Με τον Κοέν και τις τρεις επιλογές. Λοιπόν, θα μιλούσα μέχρι το πρωί, θα τραγουδούσα μαζί του και θα. Θα μιλούσα και στον μπαρ. Θα μιλούσα και στον μπαρ να πιούμε ένα ποτό. Αλλά ας πούμε ότι δεν σου δίνονταν δυνατότητα μέσα. Ο Lou Reed είναι, ας πούμε, οπωσδήποτε θα έπαιζα με τον Lou Reed. Οπωσδήποτε, αλλά με τον Κοέν θα τραγουδούσα. Με τον Lou Reed θα έπαιζα. Θα μίλαγα, θα μιλούσα πιο πολύ. Ωραία. Με το, κάτσε με τον Lou Reed. Θα μιλούσα. Με τον Cohen θα τραγουδούσα. Οπωσδήποτε. Και με τον Gabe. Με τον Gabe θα τραγουδούσα και θα έπινα. Ωραία. Δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Δεν υπάρχει. Η άλλη επιλογή είναι να παίρναγες τη νύχτα σου μέχρι την άλλη μέρα το πρωί συζητώντας. Μόνο με τον Cohen. Μόνο με τον Cohen. Οκ. Εντάξει. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα τι περιεχόμενο καταρχήν θα έδινε στον όρο ροκ μουσική. Και κατά δεύτερον στον όρο ελληνικό ροκ. Το δεύτερο με στενοχωρεί πάρα πολύ. Ναι, γιατί? Γιατί θεωρώ πολύ περιορισμένο πράγμα. Ναι, θεωρώ ότι είναι
μία κακώς τοποθετημένη. Εντάξει, το ροκ δεν είναι ελληνικό ή ξένο. Το ροκ είναι ροκ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ας πούμε λένε πολύ ότι το ελληνικό ροκ, έτσι όπως το θέτουν ναι. εκείνοι, έχει κάποια στοιχεία, ας πούμε, υπάρχουν συγκροτήματα και παλιότερα και τώρα. Ναι. Που έχουν σχέση, ας πούμε, με αυτό που λέγεται ελληνική παράδοση. Ακούσει κοφτώματα τέτοια, ας πούμε. Περίμενε, ναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ότι τα στοιχεία, τα λαϊκά στοιχεία της μουσικής, ας πούμε, είναι ένα λαϊκό είδος, το οποίο εκφράζεται με ηλεκτρικό ήχο. Ναι. Και με μια καινούρια, ας πούμε, ένα νέο συμβόλαιο αρμονίας. Ναι, ναι. Έτσι και ενορχίστρωσης. Μπράβο, ας πούμε, και με αυτό... στίχο ελληνικό ναι. κτλ. Ναι, κατά αυτή την έννοια έχουμε γίνει όλοι Έλληνες ρόκερς, όσοι παίζουμε σήμερα μουσική. Ναι. Δηλαδή από την Παπαρίζου μέχρι το Μαχαιρίτσα είναι ελληνικό ροκ, άμα το δεις έτσι. Ναι. Εγώ όμως που δεν μπορώ να το δω έτσι, θα δω ποια είναι η πραγματική εντογενάστετη ερμηνεία της έννοιας, του rock, του rock and roll, και το rock and roll είναι yeah. αυτό που ξέρουμε όλοι ότι είναι το rock and roll, είναι Rolling Stones, η Velvet Underground, yeah. ο Jimi Hendrix, οι Doors, αυτό είναι το rock. Yeah. Ο Elvis Presley ας πούμε είναι rock and roll, ο Jerry Lee Lewis είναι rock and roll, yeah. ο Chuck Berry είναι rock and roll. Σήμερα υπάρχει rock. Βεβαίως και υπάρχει, εναλλακτικό yeah. rock. Ναι. Άρα υπάρχει πιστεύεις ότι υπάρχει ο είδος, ας πούμε, ακόμα. Κοίταξε, οι τρύπες, ας πούμε, είναι ροκ. Ναι. Ο Αγγελάκας είναι ροκ. Ναι. Είναι ρόκερ. Ναι. Είναι ρόκερ ο Αγγελάκας. Υπάρχουν. Ο Πουλικάκος είναι ροκ. Δεν είναι κάτι άλλο από ροκ. Και ήταν πάντα ροκ. Ναι, ναι. Είναι γνήσια πράγματα αυτά. Ο Παύλος ήταν ροκ. Ναι. Τα Μπουρμπούλια, όχι ο Σαββόπουλος, τα Μπουρμπούλια ήταν ροκ. Ναι, και το έθεσε έτσι τώρα ο Σαββόπουλος τι ήταν, δηλαδή. Ο Σαββόπουλος ήταν ένας νεοκυματικός, πολύ έξυπνος, με μεγάλη ευχέρεια στο γράψιμο, άριστος συνδυαστής, ενορχιστρωτής, δηλαδή διάλεγε πάντα, ήξερε να διαλέγει και ξέρει να διαλέγει τους μουσικούς του και ξέρει να διαλέγει τον τρόπο που θα πει αυτό που θέλει να πει. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το πάρει κανείς, ναι. μπορεί να διαφωνεί. Ναι, εντάξει, σωστά. Μπορεί να μην του αρέσει, ναι, ναι. αλλά αυτό το έχει. Ναι. Κερδίσει, το έχει κατοχυρώσει. Ναι. Ωραία. Αυτό. Αν κάποιος που γουστάρει τη φωνή σου, έτσι, την περιγράφει, θέλω να την περιγράψει σε κάποιον που δεν την έχει ακούσει ποτέ, δεν σε έχει ακούσει. Okay. Ωραία, θα σου πω, θα σε ρωτήσω τώρα. Ποιο θα ήθελες να πει πως είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της? Σε στυλά. Εγώ δεν θα ήθελα να πει κανείς τίποτα, θα ήθελα... Ρε παιδί μου, λέει... Ξέρεις τι, μια γνησιότητα και μια ειλικρίνεια θα ήθελα να μου πιστωθεί στην έκφραση. Ότι δεν είναι, ας πούμε, κάτι επιτηδευμένο. Ωραία. Αυτό. Ωραία. Το μη επιτηδευμένο θα μου ήταν ωραία. Πάρα ωραία. Πολύ αρκετό. Ωραία. Θέλω να μου πεις 5 αγαπημένους μουσικούς σε συγκροτήματα. Μουσικούς και συγκροτήματα. Μ' αρέσει ο Charles Mingus. Ωραία. Μ' αρέσουν οι Pink Floyd. Ωραία. Μ' αρέσει ο Roger Waters. Μ' αρέσουν οι Velvet Underground. Πάρα πολύ. Ναι. Θα έχει διακρίνει ότι έχω μια δυναμία και στο Nick Cave. Ναι, ναι, το έχω διακρίνει. Μ' αρέσει η Beth Gibbons και η Rusty το... Portishead. Portishead. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Beth Gibbons. Μ' αρέσει η Karen Dalton. Ναι. Είμαι ντυλανική μέχρι το κόκαλο. Mm-hmm. Το συζητώ. Και τι άλλα γκρουπ τώρα. Γκρουπ άπειρα. Άπειρα. Okay. Κάτσε γιατί τώρα σου έχω μια πιο δύσκολη. Άλλα, ό,τι θέλεις από γκρουπ, δηλαδή μέχρι Mango Jerry, μέχρι ό,τι θες. Ακούμε τα πάντα. Ωραία. Ό,τι μας προτείνεται και μας αγγίξει, μας αρέσει. Σωστά. Έχω τώρα μια πιο δύσκολη ερώτηση. Αχα. Αν σου δινόταν η ευκαιρία, εντωμεταξύ αυτή η ερώτηση που σου κάνω τώρα έχει γίνει πριν κάποια χρόνια σε περιοδικό μουσικό, δεν το θυμάμαι τώρα ποιο είναι, ενώ παγκοσμίου κυκλοφορίας. Και το γκρουπ τελικά που φτιάχτηκε, αν θυμάμαι καλά, ήταν Led Zeppelin. Αν έφτιαχνε το τέλειο συγκρότημα, σου δινόταν ευκαιρία. Ποιου μουσικού θα διάλεγε? Από εδώ, από την Ελλάδα ή από παντού. Από την Ελλάδα, από έξω, από. Δηλαδή, κιθάρα θα βάζα, ας πούμε, αυτόν. Μπάσο αυτόν.
Ναι. Τον Τόνι Λέβιν θα έπαιρνα για μπάσο. Ναι. Φωνή δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Τον Κοέν μάλλον. Όχι. Περίμενε. Ο Κοέν, κάτσε να τον πάρω στο συγκρότημα τον Κοέν. Ναι, μπορείς να πάρεις και άνθρωπο που κάνει solo καριέρα. Με εσύ θες να φτιάξεις το τέλειο συγκρότημα. Το τέλειο συγκρότημα. Α, κάτσε, περίμενε. Όχι το τέλειο συγκρότημα για να τραγουδάω εγώ. Όχι, να φτιάξω το τέλειο συγκρότημα. Το φτιάξω το τέλειο συγκρότημα από μόνοι του. Ναι, ναι, περίμενε. Νομίζω ότι έχουν φτιαχτεί τα τέλεια συγκρότηματα. Ωραία, από τα τέλεια φτιάξει το πιο τέλειο. Keith Richards, Bob Dylan. Και μετά. Τον Μπλίξα. Ναι. Να τους μπουτζουρώσει λίγο, ναι, ναι, να τους κάνει λίγο σωστά, ναι. Τα σκάλπ, ναι, να έρθουν να νιώσουν ξανά, να δουν λίγο. Ωραία. Keith Richards, ναι, Dylan τον Μπλίξα. Κάτσε να βρούμε κανένα τώρα σοβαρό πάσο. Να τραγούδαγε η Patti Smith. Ωραία. Οπωσδήποτε σε αυτό το σχηματισμό. Και τώρα έχω κολλήσει, δεν μπορώ να σου πω μπασίστα και τι πάνω. Αυτό είναι που δεν μπορώ να σου πω. Ναι. Αν έβρισκα το rhythm section δηλαδή, θα ήταν μιλημένο. Βέβαια. Έχουμε πάντα ιστορία. Είναι και σημαντικό έργο. Το βασικό είναι το μπάσο και το τι πάνω. Στι ορχήστρε. Τι να πούμε, να πούμε. Με αυτού δεν θα μπορούσε να παίξει. Με τζαζάδε μουσική. Τζαζάδε μουσική. Όχι, γιατί όχι. Πες ότι το επέλεγαν τελικά, ναι, να παίξουν, γιατί όχι. Ginger Baker. Ωραία. Και μπάσο. Πώς τη λένε την μπασίστρια του... την μπασίστρια του Bowie. Δεν τη θυμάμαι. Όνομα δηλαδή, μα ψάχνει, δεν τη θυμάμαι. Είναι μια κοπέλα. Με πολύ κοντά μαλλιά. Ναι. Θα επέλεγες αυτήν, δηλαδή. Θα επέλεγα αυτήν. Αυτήν με την Patti Smith, δηλαδή. Αυτές οι δύο θα παίζανε εκπληκτικά. Ωραία. Και ας ήταν ένας drummer τύπου του range του Ginger Baker. Τώρα, drummer μπορούσαμε να βρούμε, αν κάτσουμε να σκεφτώ, αλλά δεν έχω. Okay. Τον Dyke τον Κανέλο θα έλεγα να παίξει. Από του Plagal, που είναι εξαιρετικό group. Ωραία. Ελληνικότατο και μια χαρά την μπάνα. Παίζει εξαιρετικά ο Dyke. Πάει το τέλειο group. Έχεις συμμετάσχει δισκογραφικά σε δίσκους. Από όσο ξέρω εγώ έτσι, τον Νικολαίδη, Ρασούλη, Σταυριανού, του Τζαβάρα από το Stack the Money Run, LLF, ολοκληρωμένο δίσκο με τον Τζαγκάρι. Μόνο αυτό. Ωραία. Επιλέγεις με κάποιο τρόπο τις δουλειές που θα κάνεις. Δηλαδή, τύχανε. Πώς προκύπτουν. Τύχανε. Γίνονται προτάσεις, ας πούμε. Κοίταξε, τα περισσότερα παιδιά με τα οποία, ας πούμε, την περίοδο που ήμουνα με τον Βασίλη τον Νικολαίδη και τον Μιχάλη Ντόμπλερ, ήμασταν μια παρέα που ήμασταν στις πρόβες της πορνογραφίας του Χατζηδάκη γνωριστήκαμε. Ήμασταν μικροί, πιτσιρικάδες. Και τα παιδιά αυτά είχαν παίξει στους αγώνες της Κέρκυρας. Εγώ τότε ήμουν 14 χρόνων, 15. Φοιτούσα, έκανα κλασική μουσική, κλασικό τραγούδι που σου είχα πει 15. Και έτσι έγινε. Γνωριστήκαμε από το Χατζηδάκι, από το θέατρο, από τις παρέες μας, από τον Αυλό, από, που εντάξει, δεν... Ναι. Και κάναμε μετά τις παρέες μας και παίζαμε. Και παίζαμε. Έτσι γίνανε αυτά. Ναι. Μετά τα επόμενα χρόνια, από το στο Εθνικό ας πούμε και μετά, από τη σχολή και μετά, το Βασίλη τον Τζαβάρα τον γνώρισα μέσω του Λουκιάνου του Κυλαϊδόνη, συνεργαζόντουσαν δηλαδή και με φώναξε να κάνω φωνητικά στο δίσκο. Το δίσκο. Δεν είναι συμμετοχή ας πούμε με κάποιο κομμάτι, είναι φωνητικά. Ναι, ναι, φωνητικά, ναι. Φωνητικά έκανα αυτά τα χρόνια. Ωραία. Και φωνητικά εξακολούθησα να κάνω αρκετά χρόνια. Ναι. Δικά μου πράγματα έχω κάνει πάρα πολύ λίγα. Ελάχιστα. Τα περισσότερα. Λάσπη, κάτι άλλο. Ναι, αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν σε συρτάρια πια. Και σε πολύ μικρό αριθμό. Δεν πούλησε τίποτα. Δεν πρόλαβα. Ναι. Από το 95 και μετά αρρώστησα. Και περιορίστηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μου έχει λείψει πάρα πολύ. Ναι.
το να μπω και να κάνω κάτι ουσιαστικό, κανονικό, ορθόδοξο που λέμε, με, ναι, τη, με ναι, την κατάλαβα, έννοια του, της πεπατημένης, ξέρεις. Ναι, ναι. Στούντιο, ηχογραφής, στούντιο, παραγωγό, με πρόβες, ηχογράφηση, λεπτομέρεια, θέμα, και πάντα με τη μούρλα του ότι θα το αντιμετωπίζω σαν ρόλο. Μη με πάρετε σοβαρά για τραγουδίστρια, δηλαδή ξέρεις, δεν θα μπορέσω να ανοίξω ποτέ την παρτιτούρα πια και να διαβάσω πρίμα βίστα, η όρασή μου δεν μου το επιτρέπει. Δεν θα μπορέσω να απομνημονεύσω όλο αυτό, ας πούμε, που πρέπει να μου, δεν μου το επιτρέπει ούτε η μνήμη μου. Θα μπορέσω να ερμηνεύσω και να εκφραστώ σε ένα πράγμα που θα μου πηγαίνει και που θα είναι σωστά βαλμένο. Αυτό μπορώ να κάνω και αν μπορέσω να το κάνω θα είμαι ευτυχής. Με μεγάλη υπομονή και... Ναι. Αλλά πιστεύω ότι θα αξίζει το αποτέλεσμα. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, να σου πάω λίγο κάπου αλλού. Αν πιστεύεις ότι υπάρχει σήμερα πολιτικό τραγούδι, αυτό που λέμε πολιτικό τραγούδι, και το δεύτερο υποερώτημα σε αυτό, είναι αν θεωρείς περισσότερο, ας πούμε, πολιτικό, τον Θεοδωράκη ή τον Χατζηδάκη. Πιστεύεις ότι υπάρχει σήμερα πολιτικό τραγούδι? Πολιτικάντικο τραγούδι υπάρχει. Πολιτικάντικο. Ωραίο. Ποια εξήγησε το πλήγμα αυτό? Έστινον τραγωδία, μίμησης πράξεως, σπουδαίας και τελείας. Ναι. Έτσι. Okay. Αριστοτελικός ορισμός, ναι, για, ναι, ναι, τραγωδία, λοιπόν. Το θυμάμαι αυτό. Ιδισμένο λόγο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μίμηση με έναν χαριτωμένο, γλυκαμένο και λίγο ψιλοδίθεν τρόπο. Και λόγο, ίσως. Και λόγο. Είναι πολύ του lifestyle πολιτική αυτή. Δηλαδή δεν ξεχωρεί, δεν έχεις, ας πούμε, ρε, μα πολιτικό τραγούδι υποτίθεται ότι κάνει, ας πούμε, τώρα ποιος. Δεν ξέρω, εσύ πες μου. Πολιτικό στίχο, κοινωνικό δηλαδή στίχο που ήταν πολιτικός μοιραία, έκανε ο Παύλος όταν έλεγε ο Άλλη ματώνει, Άλλη αλίμονο που. Ναι. Αυτό είναι πολιτικό και ήταν και πολιτικό επί της ουσίας και 10 χρόνια πριν το δούμε. Ωραία. Έτσι. Έκανε ο Άσημος. Σωστά. Συμφωνούμε σε αυτό. Έτσι. Εγώ συμφωνώ. Απλά σε ρωτάω αν υπάρχει σήμερα, δηλαδή δεν υπάρχουν, ας πούμε, συγκροτήματα που κάνουν πολιτικό τραγούδι. Πιθανόν, αλλά εγώ δεν τα γνωρίζω. Δεν τα ξέρω. Είναι νεότερα παιδιά και εγώ έχω απομονωθεί, έχω αποσυρθεί και δεν... Πάντως, αν θεωρείται πολιτικό τραγούδι ο Τσακνής και ο Μαχαιρίτσας, όχι. Όχι. Αν θεωρείται πολιτικό τραγούδι, ας πούμε, ο Θάνος ο Μικρούτσικος ακόμα σήμερα, όχι. Είναι πλέον κλασική μουσική, ναι, για κάποιους που αφορούσε και που τους εξέφρασε πολιτικά κάποτε. Δηλαδή... Δηλαδή, επειδή αναφέρθηκε σε δύο συγκεκριμένα σε ονόματα, πρόσωπα, Σαχνής, ναι, και Μαχαιρίτσας. Ναι, δεν είναι πολιτική μουσική. Ναι, εννοούσε ότι αυτοί, ας πούμε, κάνουν αυτό που έλεγες πριν, το πολιτικά αντικό τραγούδι. Έτσι, δεν θέλω βαλμένο... να είμαι επιθετική και να κάνω κακό σε κανέναν άνθρωπο με τα λόγια, αλλά θεωρώ ότι είναι εμπορική όλη αυτή, ναι, η, πώς να σου πω, η προσέγγιση του κοινού. Έχει να, ναι, κάνει με λόγους... Όχι και τόσο ειλικρινής, okay, και καρδιακούς. Ωραία, αυτό. Ωραία. Δηλαδή δεν έχει τη δύναμη, γι' αυτό δεν έχει και τη δύναμη που είχαν άλλα πράγματα που ήταν επί της ουσίας πολιτικά. Εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού που αποκαλείς ελληνικό ροκ, όταν θα περάσουν κάποια χρόνια, δεν θα το θυμάται κανείς. Ελάχιστοι θα μείνουν. Και είναι αυτοί που είπαμε. Και δεν είναι τυχαίο δηλαδή αυτό που γίνεται. Στην κηδεία του Παύλου, ας πούμε, που πήγα, ήταν 1.000.000 τόσος κόσμος. Πάρα πολλοί από αυτούς που βγαίνουν και λένε ότι είναι φιλαράκια του και ο φιλαράκος μας και ο τέτοιος μας και ο δύναμας, όταν τον βλέπανε μεθυσμένο να τρέχει, να είναι χάλια, στρίβαν στη γωνία, τον βρίζανε και τον σκοφαντούσαν. Και μετά ξαφνικά, το ίδιο είναι και με τον Χατζηδάκη. Χατζηδάκης έγινε ξαφνικά ο κολλητός όλων. Ο δάσκαλος όλων, ο πατέρας όλων. Λυπάμαι που δεν ζει, γιατί θα τα έλεγε πολύ ωραία. Σε πολύ κόσμο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λυπάμαι, μου λείπει αφόρητα. Και θα λέει και ωραία πράγματα για την τωρινή κατάσταση. Μου λείπει αφόρητα. Δεν θα είχαμε... Αν ζούσαν 5 άνθρωποι τέτοια σκοπή, δεν θα είχαμε φτάσει στην τωρινή κατάσταση. Δεν μου είπες όμως τελικά. Ναι. Αν θεωρείς περισσότερο πολιτικό το Θεοδωράκη ή το Χατζηδάκη.
Δεν μπορώ να συγκρίνω. Ίσως να είναι... Θεωρώ πολύ πολιτικό τον Γκάτσο, οι ποιητές μου αρέσουν πολύ. Θεωρώ τον Γκάτσο πολύ σημαντικό κόμβο στην πνευματική μας ζωή και στην πολιτική μας συνείδηση. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω και συγγνώμη σε διακόπτω. Δεν ρωτάω μόνο ας πούμε μουσικά ή στιχουργικά ή σαν φωτογραφία. Σαν στάση ζωής. Και σαν στάση ζωής και σαν άποψη. Ναι. Αυτό εννοώ. Κατσιδάκης. Αν και με συγκινεί πάρα πολύ ο Μίκης. Ναι. Με συγκινεί. Εννοείς ως καλλιτέχνης ή ως άποψη. Με συγκινεί ως γενικά. Πια που μεγαλώνω, εγώ πάντα λάτρευα το Χατζηδάκι, από μικρή, επειδή ίσως επειδή τον είχα συναντήσει κιόλας σε μικρή ηλικία, ήμουνα μαγεμένη και μεγάλωσα και σε ένα σπίτι που τον ακούγαμε συνέχεια και ο πατέρας μου είχε εμφυσίσει μεγάλη αγάπη. Τον λάτρευα. Ήταν και υπέροχος άνθρωπος. Πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, πάντα είχε δίπλα του δηλαδή μια καλή άβρα δημιουργούσε. Τον εμπιστευόσουν, τον θαύμαζες, τον άκουγες. Ο Μίκης, τα τελευταία χρόνια κατάλαβα το βάρος, την αξία των πραγμάτων που έχει κάνει. Όπως έγινε κάπως και με το ροκ. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που ερωτεύτηκα ήταν ο Ντίλαν στο ροκ. Άκουσα τις μπαλάντες στο Hurricane, είχε βγει το Desire, τότε ήμουν 12 χρονών, 11 και το είχε πάρει κάποιος ξάδερφος, κάποια ξαδέρφη και το είχε σε μια κασέτα και ακούω ξαφνικά το Hurricane και λέω τι είναι αυτό, ξέρεις, αυτό. Hendrix και Rolling Stones άκουσα αργότερα και κατάλαβα. Το όποιο βάρος. Το όποιο βάρος. Που είναι μεγάλο βάρος. Που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ναι. Όχι, ο Μίκης δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα, οπωσδήποτε. Και αυτά που λέει, ενίοτε, είναι και σοφότατα. Ενίοτε δεν είναι και πολύ σοφά πάντως, αλλά... Ενίοτε είναι και σοφότατα, λέω ενίοτε. Όλη μας τη ζωή της καλώς. Όχι, ούτε ένας μουσικός είναι υποχρεωμένος, επειδή κάποια στιγμή στη ζωή του είχε μια στάση όρθια και σωστή, να υπηρετεί αυτό το ρόλο σε όλη τη ζωή. Κανένας άνθρωπος δεν είναι υποχρεωμένος να μένει στο ρόλο που είχε στα 20 και στα 50 και στα 70 και στα 100. Ναι, εντάξει, ναι. Έτσι. Okay, ναι, okay. Ηθικά, αν θέλουμε να κάνουμε ηθική κριτική στους ανθρώπους, θα περιμένουμε το τέλος. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Και θα δούμε πώς θα ολοκληρώσει. Μηδένα πρώτου τέλους. Okay. Ωραία. Οπότε ελευθερία στους ανθρώπους και σεβασμό στην άποψή τους. Το ίδιο έχω και για το Σαββόπουλο, με τον οποίο έχω πολύ βασική στενοχώρια και θυμό. Με τις μαλακές που έχει πει, εννοείς. Με τα τελευταία, των τελευταίων 2-3 ετών, πάρα πολύ οξία αντίφαση, δηλαδή με όλο εκείνο το υπέροχο, όλοι, όπου κοιτάζω να κοιτάζεις και όλη η Ελλάδα τέλειωτη παράγκα. Δηλαδή, σαν να μην καταλαβαίνει τι έγραψε. Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι. Έχεις δίκιο. Μήπως τον γράψανε αυτά και δεν τα έγραψε αυτός. Ναι, ναι. Αυτό. Μήπως μας γράφουν εμάς τα τραγούδια και δεν τα γράφουμε εμείς οι ίδιοι ποτέ. Ναι. Αυτό δεν ξέρω. Θέλω να σε ρωτήσω, τι θα έλεγες σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί, ας πούμε, ουσιαστικά με τη μουσική. Τι να περιμένει. Τίποτα. Ωραία. Τι να προσπαθήσει να αποφύγει. Τίποτα. Τίποτα. Τα σκυλάδικα, τα εύκολα λεφτά. Εντάξει, λέμε ουσιαστικά να ασχοληθεί με τη μουσική. Ουσιαστικά. Ουσιαστικά. Α, ουσιαστικά. Ναι, ναι. Να αποφύγει τα ψέματα. Εννοείς. Τη μίμηση. Να βρει τον εαυτό του. Μουσική και τέχνη γενικά κάνεις για να πλουτίσεις τον εαυτό σου, όχι την τσέπη σου. Ναι. Είναι μια πολύ... πολύ δύσκολη διαδικασία το να προσπαθείς να ξεπερνάς τον εαυτό σου κάθε φορά, να μην μένεις στα στάσιμο. Δεν το μαθαίνεις ποτέ πραγματικά όλο. Μπορεί να σε πάει να σε ταξιδέψει σε διάφορα πάρα πολλά μέρη. Όχι μόνο μέρη γεωγραφικά, σε πάρα πολλά συναισθήματα. Μπορεί να σε πλουτίσει, μπορεί να σε ρημάξει κιόλας. Εξαρτάται πώς θα τις φερθείς. Αν την κάνεις εμπορικό όπλο και όπλο εξουσίας, θα σε κάνει
άλλο άνθρωπο. Αν την αφήσεις στην αθωότητά της και στην δική της διάθεση, το πότε θα έρθει και πότε θα σε επισκεφθεί η ωραία αίσθηση και πότε θα σου έρθει να έχεις κάτι να πεις, τότε μπορεί πολύ εύκολα να πετάξεις μαζί της, να σε ελευθερώσει και να σε κάνει να χαίρεσαι που ζεις. Γι' αυτό τη διαλέξαμε όσο τη διαλέξαμε. Τέχνη. Εγγέντη τέχνη. Ωραία. Μια που κατέληξες με την τέχνη, θέλω να σε ρωτήσω τι είναι η τέχνη για σένα. Η ζωή. Η ζωή. Η ζωή ίδια. Mm-hmm. Ωραία. Και κάτι άλλο. Ο δρόμος της ζωής είναι, αυτό είναι. Ωραία. Μάλλον δεν θα στην κάνω αυτήν την ερώτηση, γιατί μου την απάντησες. Έχει να κάνει με τον όρο καλλιτέχνης. Και επειδή κατά τη γνώμη μου έχει δεχτεί αυτός ο όρος βάναυσης ερμηνείας για το τι σημαίνει καλλιτέχνης. Δηλαδή, καλλιτέχνης δηλώνουν στην Ελλάδα όλοι, ας πούμε, πλέον. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί κάποιος για να. Να σέβεται την αρμονία των πραγμάτων. Να σέβεται την αρμονία των πραγμάτων. Ναι, των προσώπων, των πραγμάτων. Τη οικουμένη ολόκληρη. Άρα, καλλιτέχνη μπορεί να είναι και κάποιο που ουσιαστικά δεν ασχολείται με την καλλιτέχνη, έτσι. Σαφέστατα. Okay. Δεν είναι επιτίδευμα ο καλλιτέχνη. Yeah. Δεν θα έχουμε φορολογικό προσδιορισμό στον όρο. Σαφέστατα, καλλιτέχνη μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Mm-hmm. Σαφέστατα. Ωραία. Και έχω γνωρίσει καλλιτέχνε. Που δεν είναι καλλιτέχνες. Με τον όρο που. Μάγειρα, γνώρισα που ήταν καλλιτέχνες. Από τον τρόπο που έστεινε το πιάτο δηλαδή, από τον τρόπο που έφτιαχνε τη σάλτσα, μέχρι τον τρόπο που ντυνότανε, μέχρι τον τρόπο που χαμογελούσε και που έδινε το χέρι του στην αγορά όταν πήγαινε να αγοράσει τα λαχανικά, ήταν καλλιτέχνης. Τον έβλεπες, έλα. Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε λίγο από αυτά και θα πάμε λίγο στην πολιτική. Αν και δεν είμαι δημοσιογράφος, έτσι, θέλω να σου κάνω μια κλασικού ύφους δημοσιογραφική ερώτηση. Για πες την. Σε δω. Καταδικάζεις τη βία από όπου και αν προέρχεται. Καταδικάζω τη βία από εκεί από όπου προέρχεται. Για πες. Κοίταξε η βία τώρα. Η βία είναι σαν... Εγώ καταδικάζω τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Γιατί? Γιατί πιο βίαιο πράγμα από τη μετακίνηση με ατμομηχανή δεν έχει υπάρξει μέχρι τότε. Δεν είχε υπάρξει, πραγματικά. Yeah. Αρχίσαν να θέλουν να πάνε πουθενά, παντού, σε όλη τη γη. Θέλανε με ένα αεροπλάνο να κάνουν το γύρο του κόσμου σε 80 λεπτά. Να τρώνε παντζάρια, ας πούμε, Κρήτης στην Άνω Λαπωνία. Να παίρνουν πετρέλαιο από το Ιράκ και να θερμαίνουν την Αλάσκα. Να πυροβολάνε, ας πούμε, τους ταράνδους και να πηγαίνουν για σαφάρι και τι πάρτι κάτω στη Νότια Αφρική. Και τούμπαλι να έρχονται καμιά βουτιά στα νησιά και όλο αυτό δεν είναι βία. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό δεν είναι βία και το να σηκωθεί ο άλλος να σου πάρει μια πέτρα και να την πετάξει το κεφάλι είναι βία. Ναι. Είχαμε φτάσει σε ένα πολύ... Η Αμερική, ας πούμε, μας έχει μπουχτίσει τα θρίλερ 30 χρόνια τώρα. Δεν τολμάς να είναι ο εξορκιστής, ο Φρέντι Κρούγκερ, Σπλάτερς, αυτό. Και τώρα ξαφνικά δεν είναι τη βία. Ναι. Ο Μάνσον έφαγε το μωρό της Σάρον Τέιτ και εμείς καταδικάζουμε τη βία. Είμαστε τρελοί. Τι λέμε τώρα. Ναι, την καταδικάζω τη βία. Και την καταδίκασα και το 80 τη βία. Ήμουν ενάντια στον ένοπλο. Και είμαι ενάντια στον ένοπλο. Πιστεύω ότι τα όπλα είναι κατάρα. Ο White Earp, ας πούμε, έλεγε το call to peacemaker. Με αυτή τη λογική του καμπόι, οι Αμερικάνοι πήραν από τους Γερμανούς την ατομική ενέργεια και νομίζαμε όλοι ότι θα έχουμε ειρήνη επειδή θα έρθει φόβος θα φύλαγε τα έρμα. Και κάνανε και την πρόβα στο Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα και να τώρα τα σούργελα. Ναι. Η καρκίνη στο φουλ και δεν μπορούν να φτιάξουν φάρμακα. Όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ωραία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα δεν καταδικάζει τη βία. Καταδικάζω τη βία, αλλά καταδικάζω και αυτό τον πολιτισμό που την έφτιαξε. Ωραία. Αν μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν πόσο γρήγορα πάνε και πόσο βιάζονται, δεν θα υπήρχε βία. Μάλιστα. Δεν τους φτάνει το ένα, θέλουν το τρία. Αυτό. Όλοι μια πλεονεξία πληρώνουμε. Ναι. Η βία και η ορμή που νιώθει ο καθένας, η βία είναι καταρχήν έχουμε ορμή.
οι άνθρωποι μέσα μας. Έχουμε ορμόνες, έχουμε ορμή. Έχουμε θυμό, έχουμε θυμικό, έχουμε μνήμη, έχουμε πολλά που μας καθορίζουν για μια βίαιη συμπεριφορά. Αν βία εννοεί το να πάρω εγώ μια πέτρα να σε χτυπήσω, δεν θα το έκανα. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Ναι. Ξύλο έχω φάει σαν παιδί, αρκετό. Ήμουν άταχτο κοριτσάκι και είχα και γενικά αυστηρό μπαμπά. Ναι. Δεν ήμουν κακομαθημένο με την έννοια του πάρ' παιδί μου λεφτά και τράβα και κάνω ό,τι γουστάρεις. Ή μπαμπά θέλω να πάω στο Νεπάλ να κάνω πνευματικό τουρισμό. Ναι, παιδί μου, πάρε 2.000 και τράβα. Mm-hmm. Ξέρεις, δεν ήμουνα έτσι, μεγαλωμένη. Μεγάλωσα με φίλους που ήταν έτσι, εντάξει, όχι ότι ήταν κακό που ήταν έτσι, αλλά θέλω να πω εγώ ότι έμαθα το μάθα εδώ και μόνο. Mm-hmm. Και δεν είμαι υπέρ της βίας, αλλά στην έσχατη ανάγκη που λέει και ο Θεοσοφότατος Λάο Τσε, τα όπλα είναι μισητά για τους ανθρώπους. Mm-hmm. Και ο πόλεμος είναι η έσχατη λύση. Η χειρότερη δηλαδή λύση. Mm-hmm. Αλλά είναι μια λύση. Μια λύση. Ωραία. Θες να μου πεις ποια είναι και αν υπάρχει η ιδεολογική σου τοποθέτηση. Μπορεί να υπάρχει ένα όνομα γι' αυτό, μπορεί να μην υπάρχει, δεν ξέρω. Θα ήθελα να δω μια κοινωνία στην οποία όλοι οι πολίτες θα είναι ισότιμοι. Mm-hmm. Θα ζουν με τα ίδια. Ναι. Θα μοιράζονται τα ίδια πράγματα. Ο πλησίον θα είναι αυτός που έχεις δίπλα σου, είτε είναι μαύρος, είτε είναι άσπρος, είτε είναι κίτρινος, είτε είναι ομοφιλόφιλος, είτε είναι άνδρας, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι ό,τι να είναι, mm-hmm. ό,τι θέλει ας είναι. Θα είναι ο άνθρωπος, θα είναι σαν εσένα, θα είναι ισότιμος. Θα τον σέβεσαι και θα σε σέβεται. Για να σε σέβεται βέβαια κάποιος πρέπει να τον σέβεσαι και εσύ πρώτα. Ναι. Να τον νοιάζεσαι και να σε νοιάζεται. Ωραία. Θα ήθελα όλοι να έχουμε τροφή, το θεωρώ απαράδεκτο να μην έχουμε τροφή. Θα ήθελα όλοι να έχουμε στέγη. Ναι. Πιστεύω ότι χωράνε τα σπίτια που έχουμε, να έχουμε όλοι στέγη. Mm-hmm. Στέγη, τροφή, φάρμακα. Και θα ήθελα να δω επιτέλους και τις φαρμακοβιομηχανίες να προσφέρουν αυτό που πρέπει να προσφέρουν δωρεάν σε όλο τον κόσμο. Θα αργήσει πολύ να το δεις αυτό. Θα αργήσω, δεν θα το δω, δεν θα προλάβω. Το ξέρω ότι δεν θα προλάβω. Κανείς μας δεν θα προλάβει. Αλλά πιστεύω ότι 5-10 βασικά. Δηλαδή, αν έκανε κάποια πρόοδο αυτός ο δυτικός πολιτισμός που υποτίθεται ότι πολεμάει τον καρκίνο, πολεμάει. Ναι. Για ποιον τον πολεμάει? Για δύο που θα πετύχει στο. Δύο ας πούμε προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών ή δύο πρωθυπουργούς της Γαλλίας ή της Γερμανίας, ας πούμε, έναν καγκελάριο. Mm-hmm. Ξέρεις, θέλω να πω. Κατάλαβα, ναι. Δεν είναι κατάλαβα. Αυτά τα πράγματα να είναι ταξικά ή να είναι. Ναι. Ναι, αλλιώς δεν είναι επιτεύγματα, δεν αφορούν σωστά. Κανέναν, δεν αξίζουν τη θυσία όλων των άλλων, δηλαδή, για να γίνονται αυτά. Ναι. Όπως και το διαστημόπλοιο, ας πούμε, εδώ δεν έχετε καταφέρει, βρε παιδιά, να βάλετε νερό στην Αφρική που έχει 40 ποτάμια, έχει τον Νείλο, έχει το Ζαμβέζι, έχει νερό η Αφρική. Το βρε παιδιά μου άρεσε. Ναι, εδώ δεν καταφέρατε, βρε άνθρωποι, να βάλετε, να έχουν οι άνθρωποι νερό. Εκεί που είναι τα μεγαλύτερα ποτάμια και δεν έχει γίνει παγκόσμιος πόλεμος ποτέ. Παρθένα εδάφη. Αυτό δεν καταφέρατε να λύσετε. Και έχετε πάρει διαμάντια, έχετε πάρει χρυσό, έχετε πάρει ουράνιο, πλουτόνιο, σκλάβους. Ό,τι θες έχετε πάρει και πίσω δεν έχετε γυρίσει τίποτα. Mm. Πεθαίνουν σαν τα κουνούπια από μαλάρια, από AIDS, από. Ναι. Λοιπόν, θα σε φέρω λίγο εδώ τώρα, μέσα στην Ελλάδα. Συζητούσαμε και πριν τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, ότι υπογράφηκε προχθές ένα έτσι ωραίο κείμενο από διάφορους 58 άτομα περί κεντροαριστεράς. Θες να μου πεις τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς αυτό, τον όρο κεντροαριστερά? Τι είναι δηλαδή? Ναι, κάτι είχε γίνει πριν. Κάτι είχε γίνει? Στην Ιταλία κάποτε. Ναι. Α, και okay. Ηλιά. Ναι. Ναι, κοίταξε, όχι, εγώ δεν. Εγώ όλη αυτή τη μεσοβέζικες mm-hmm. αυτές τις καταστάσεις, γενικά δεν τις πολύ πιστεύω. Mm-hmm. Περιμένω κάτι. Mm-hmm. Ξέρω ότι είναι σίγουρα κόπια κάποιου πράγματος που ήδη έχει γίνει κάπου αλλού. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι πηγαίο, το αισθάνομαι. Mm-hmm. Γιατί τα πηγαία πράγματα κάνουν και λάθη και είναι και πιο ορμητικά όταν mm-hmm. πρωτοβγαίνουν. Δηλαδή πιο πολύ με ψήνει.
ένας οργισμένος Σιριζαίος, mm-hmm. που μπορεί μετά από δύο μέρες να τον βρίσουν όλοι οι υπόλοιποι και να τον έχουν και στην blacklist και να τον σκάσε μας εκθέσεις και τέτοια. Ή ένας αναρχικός που θα πούνε «Α, είσαι αναρχικός σε περιθώριο». Πολύ περισσότερο με ψήνει παρά όλα αυτά τα, τα κομψευάμενα γενικά, yeah. τα πολύ, πολύ, τα θέλουμε όλα πολύ neat ξαφνικά, politically correct, πολύ, πολύ ξεκάθαρα. Μη βία, όχι αυτό, όχι εκείνο, ρε παιδί μου. Όλα αυτά μέσα σε δύο χρόνια θα γίνουν. Ξαφνικά, δηλαδή, θα αλλάξουμε όλο το αυτό, δηλαδή. Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε θεωρώ ότι είναι αυτά. Mm-hmm. Προφάσεις αναμαρτίες και υπεκφυγές για να συντηρούνται καταστάσεις, παρεάκια, mm-hmm. επιχορηγήσεις, θέσεις, ξέρεις, mm-hmm. πολυέλξεις συμφερόντων. Η πολιτική για μένα είναι αυτό. Εγώ δεν έχω μπλεχτεί σε τέτοια και δεν θέλω και να μπλεχτώ και δεν θα μπλεχτώ και ποτέ. Mm-hmm. Αλλά βλέπω έτσι. Ωραία. Όσο βλέπω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Καλά, ναι, εντάξει, τώρα... Οπωσδήποτε, δεν χρειάζεται. Απλώς δεν ψήνω. Ωραία. Κέντρο αριστερά τώρα. Και ποιοι τα υπογράψαν αυτά τα χαρτιά, μπορείς να μου πεις τους υπόλοιπους 57, 2, ξέρω. Δεν το θυμάμαι, τώρα είναι διάφορο. Είναι πανεπιστημιακοί, είναι διάφορο. Μπράβο. Μπράβο, άμα είναι διάφορο. Άμα είναι και πανεπιστημιακοί, μπράβο. Θέλω να σε ρωτήσω, αν πιστεύεις ότι με όλο αυτό που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό με τη Χρυσή Αυγή, με τις συλλήψεις, ξέρω κτλ. Που κατά κάποιο τρόπο είναι και ένα επικοινωνιακό κόλπο κατά της από κάποια στιγμή και μετά, ίσως και από την πρώτη μέρα να ήταν. Αν πιστεύεις ότι στο μέλλον τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής θα πέσουν ή θα ανέβουν? Θα πέσουν λίγο. Θα πέσουν λίγο. Όπως έχουν πέσει και τώρα λίγο. Θα πέσουν λίγο. Αναλογικά με τις καταστάσεις, δηλαδή με το ότι έχει υποθεί, έχουν πέσει λίγο. Δεν θα πέσουν πολύ. Γύρω στο 8% τους βλέπω. Μάλιστα. Πόσο είχαν στις προηγούμενες? 6? Όχι, είχαν παραπάνω νομίζω, τώρα δεν θυμάμαι. Ήταν γύρω στα 500.000 άτομα που τους είχαν ψηφίσει, γύρω εκεί δηλαδή. Θα πέσουν λίγο. Αν πέσουν, θα πέσουν, θα πέσουν, αλλά θα πέσουν λίγο. Δεν θα εξαφανιστούν. Ναι. Όπως δεν εξαφανίστηκαν ποτέ από τότε που υπάρχουν. Mm-hmm. Αν πάρουμε το φασισμό από τη Χρυσή Αυγή, φύγουμε από τη Χρυσή Αυγή, εντοπίζεις εσύ, ας πούμε, φασιστικές συμπεριφορές, διαθέσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία γενικά? Φυσικά και εντοπίζω. Θες να μου πεις λίγο? Φυσικά και εντοπίζω. Δηλαδή και ο τρόπος που είναι στη Μένικο, η ελληνική οικογένεια έχει ένα φασισμό, έχει ένα πατέρα αφέντη. Mm-hmm. Έχει τη βία μέσα στην οικογένεια. Έχει πολλές οικογένειες που έχουν βία και το κρύβουν, ναι. η Ελλάδα. Έχει τη βία στο σχολείο. Έχει την ηθικολογία του το πράγμα. Έχει το σεξισμό του το πράγμα. Ναι. Έχει την κακή του καλλιέργεια το πράγμα. Δεν έχει πολιτισμό. Από τον πολιτισμό. Τον πολιτισμό ξεπαλούκωσαν ουσιαστικά. Mm. Δεν έχουν ελευθερία αφού δεν αφήσαν ελεύθερο τίποτα. Ναι. Άλλο χήμα, άλλο ελεύθερος. Εφημερίδες διαβάζεις? Όχι. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν βλέπω καλά πια και δεν μπορώ να διαβάσω εύκολα. Mm-hmm. Με κουράζει. Βλέπω πιο πολύ, πληροφορούμε από το ίντερνετ, την τηλεόραση και φίλους. Μιλώ με φίλους πολύ. Uh-huh. Θέλω να συζητήσουμε λίγο για κάποιους στίχους που έχεις γράψει, έτσι που μου έχουν κάνει κάποια εντύπωση. Ναι. Καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω αν οι στίχοι σου είναι κυρίως αυτοβιογραφικοί ή όχι. Δηλαδή, από πού πηγάζουμε, παιδί μου, από πράγματα που βλέπεις, από πράγματα... Αυτό είναι από πράγματα που με επισκέπτονται διάφορα συναισθήματα. Ναι. Και αυτόματα και μηχανικά βγαίνουν. Κατά περιόδους, όχι κάθε μέρα. Δεν κάθομαι να δουλέψω. Ναι, ναι. Δεν έχω κάτσει να δουλέψω γραφή. Τώρα αυτό το διάστημα πάλι με έχει πιάσει. Ναι. Γιατί μένω πολλές ώρες μόνη και έχω το σπίτι και είμαι κλεισμένη και αυτό μου κάνει καλό να είμαι σπίτι και να είμαι πολύ σπιτόγατα έχω γίνει. Mm. Και ηρεμώ. Mm. Και όταν ηρεμώ βγαίνει, έχω μια διάβγεια δηλαδή και βγαίνει το συναίσθημα και αυτό που θέλω να πω. Mm. Και μου δίνει και εποχή ερεθίσματα. Καλά, πολλά. Δεν πλήττουμε. Εννοείται. Λοιπόν, στο δίσκο που είχατε κάνει με τον Ηλία τον Τζαγκαρή, γράφεις το τραγούδι ακόμα. Ναι. Λες κάποια στιγμή, μισή ευχή είναι η μοναξιά, κρατάει του κόσμου τα κλειδιά, μισή ευχή και φίλε για το χορό μαντήλι. Ναι.
Και θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Πρώτον, τόσο μεγάλη δύναμη έχει η μοναξιά που κρατάει τα κλειδιά του κόσμου. Βέβαια. Ναι. Και απ' την άλλη, έχουν τόσο μεγάλη δύναμη οι φίλοι που και αποτελούν την άλλη μισή ευχή και μάλλον είναι και ένα αντιστάθμισμα στη μοναξιά τόσο μεγάλο που κρατάει τα κλειδιά του κόσμου εκείνη, ας πούμε. Και οι φίλοι μπορούν και τα καταφέρουν και τις τα παίρνουν, ναι. Όχι, δεν τις παίρνουν κανένα κλειδί οι φίλοι. Δίνουν στο χέρι και σε βγάζουν έξω από τον κλειδωμένο κόσμο της μοναξιάς σου. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι αυτό λογικά θα προέκυψε από δικά σου βιώματα. Σωστά. Ναι. Okay. Επίσης, θέλω να σε ρωτήσω, σε αυτό το τραγούδι το μπορεί να έχει πολλά να πει, πάλι από τον ίδιο δίσκο. Ναι. Λες, μπορεί να έχει πολλά να πει, μπορεί να τα έπρεπε με σιωπή, το δρόμο που πήρε πρωί και πάει σε ραγισμένο γυαλί. Όταν το έγραφες αυτό, ένιωθες ας πούμε όντως σαν ραγισμένο γυαλί, ναι, το είχα περάσει μια περίοδο, είχα περάσει μια περίοδο πολύ δύσκολη και ένιωθα κάπως έτσι. Αυτό είναι τελείως βιωματικό. Είναι τελείως βιωματικό και ήταν και πολύ προσωπικά όλα αυτά. Πολύ. Και σε χάλαγε και η πόλη. Πάρα πολύ. Έφυγα, είχα φύγει. Πήγα 2 χρόνια στην Άξο. Λίγο καιρό μετά γνώρισα τον σύντροφό μου μέχρι σήμερα. Και με πρότεινα, πήγαμε 2-3 χρόνια να πηγαίνω ερχόμουν. Δηλαδή είχε μείνει εκείνο εκεί και πηγαίνω ερχόμουν να ζούσαμε εκεί. Ναι. Και είχαμε ένα ωραίο κήπο μου με φραουλίτσες. Νοικιάζαμε ένα μικρό σπιτάκι σε ένα χωριό. Πολύ ωραία ήταν. Ωραία. Ήθελα πολύ να φύγω τότε και πάντα θέλω, έχω τέτοιες τάσεις από παιδάκι. Μ' αρέσει η φύση πάρα πολύ. Μ' αρέσει η φύση πάρα πολύ. Μ' αρέσει η ησυχία, μ' αρέσει η δροσιά, μ' αρέσει να βλέπω τις εποχές να αλλάζουν. Το χώμα, τα λουλούδια, τα ζωάκια, όλο αυτό. Όλο αυτό. Ωραία. Εντάξει, δεν θα σε ρωτήσω παρακάτω για το μπορεί να έχει πολλά να πει, γιατί έχει ωραίους στίχους και μου είπες ότι είναι και βιωματική, οπότε εντάξει. Θα σε ρωτήσω τώρα για κάποιους στίχους του Παύλου του Τάσου που είχε τραγουδίσει στο Knockout. Ναι, δικούς του το στίχους. Μπράβο, ναι. Το είναι κάτι παιδιά. Ναι. Και επειδή ζει στα Εξάρχεια. Ναι. Τα Εξάρχεια είναι ονομαστά για την πλατεία τους. Ναι, και μεγαλώσαμε όλοι άλλωστε. Ναι, πώς να το κρίσουμε. Και επειδή από παλιά έως και τώρα, τώρα ας πούμε ειδικά Παρασκευές Σάββατα, μαζεύει πολύ κόσμο επειδή είναι πλατεία. Ναι. Νεαρό κόσμο και διάφορους. Ναι. Εσύ πόσο καιρό ας πούμε μένεις στα Εξάρχεια? Τα τελευταία 6-7 χρόνια ζω εδώ. 6-7 χρόνια. Και παλιά, ας πούμε, έρχοσαι να. Και τα πέτρα, όλη μου τη ζωή είμαι στα Εξάρχεια. Δεν έχει περάσει περίοδο. Να μην σου λέω, είναι οι γονείς, η μητέρα μου στην πλατεία Βικτωρίας. Είμαι γεννημένη θέμα πλατεία Βικτωρίας. Ναι. Γεννήθηκα στην Μπούσμου, στο πεδίο του Άρρωσα από πίσω. Μετακομίσαμε Βικτώρια, μεγάλωσα Βικτώρια. Ο αδερφός μου ζει 30 χρόνια στο Κολωνάκι. Ναι. Η ενδιάμεση, τα αγγλικά μου ήταν στην Πλουτάρχου. Από Βικτώρια Πλουτάρχου περνούσα, έκανα μια στάση, ας πούμε. Και πάλι πίσω το βράδυ, τότε που μεγάλωνα εγώ, περπάταγες στην Αθήνα 10 η ώρα το βράδυ, γίναγες μόνος στο σπίτι, ασφαλέστατα, ήσυχα μια χαρά, δεν φοβόταν κανείς, δεν σε τρόμαζε κανείς. Τώρα σε τρομάζουν τα κανάλια, φοβάσαι γιατί όλοι είναι φοβισμένοι, μεγαλώνεις και αποτελείς και στόχο θέλεις δεν θέλεις, γιατί αλλιώς σε βλέπουνε. Τώρα, τότε ήμασταν πιτσιρίκια, 15 χρονών παιδιά, παίρνουμε, μας σταμάτα για τίποτα. Πώς βλέπεις τα Εξάρχεια, ας πούμε, του χθες και σήμερα? Καμία συγκρίση. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή. Βέβαια, κοίτα, έχει γίνει πολύ. Καταρχήν έχει πολύ. Είναι πολύ τεκνοκατοικημένα. Παλιά γνωριζόμασταν όλοι. Ναι. Τώρα γνωρίζω αρκετούς από τους νεότερους. Οι παλιοί έχουν εξαφανιστεί. Άλλοι φύγανε και από τη ζωή, δηλαδή. Πολλοί κόσμος πέθανε. Βιβλιοπολία που ήταν τα στέκια μας κλείσανε. Μπαράκια που πηγαίναμε δεν είναι ανοιχτά πια. Είναι άλλα, ας πούμε, κάποια καφενεία είναι, ευτυχώς, βρίσκουμε κανένα παλιό, ας πούμε, γνωρίζουμε και κανένα νέο παιδί. Δεν είναι ωραίο, είναι ωραία τα Εξάρχεια γιατί είναι γειτονιά ακόμα. Ξέρω τον Μπακάλι μου, ξέρω τον Χασάπι μου, ξέρω τη Λαϊκή μου, το Σάββατο θα δω 2-3 φίλους, θα περάσω από ένα καφέ, ξέρω ποιος μένει από πάνω, ιδιοκτήτης, ας πούμε, του σπιτιού που νοικιάζω, είναι φίλος μου παιδικός. Όταν έψαχνα να βρω σπίτι εσπευσμένα,
τον πήρα τηλέφωνο, λέω, Τάσο, ξέρεις κάτι να νοικιάζεται, ας πούμε, εσύ εδώ κοντά μου, λέει, εγώ το δικό μου, το μικρό, αν σε βολεύει και είναι πολύ μικρό, μες στην Αναμπουμπούλα το βρήκα το σπίτι και είμαι πολύ ευχαριστημένη, δηλαδή, που υπάρχω εδώ. Ναι. Αυτό. Ωραία. Υπάρχει μια, είναι μια γειτονιά που μέσα στα χρόνια κρατάει πράγματα, μέσα στις αλλαγές της. Ναι. Έτσι, γιατί γίνανε πολλές αλλαγές. Εγώ τα θυμάμαι σου λέω από το 78 τα εξάρχεια. 12 χρονών παιδί. Που ήταν ο Άσημος Ζωντανός, ήταν μια χαρά, ερχόταν στη βόλτα, μας έκανε βόλτες, μας έκανε. Μίλαγε, τον θυμάμαι τον άνθρωπο. Τον έζησα. Τους έζησα, τους είδα όλους. Μετά θυμάμαι, ας πούμε, το 80 που έπεσε η πρέζα. Που άρχισε ξαφνικά η πλατεία και ήταν η κάτω μεριά και η πάνω μεριά. Και τα μεγάλα παιδιά που μας ξέρανε εμάς, μας λέγανε μην πηγαίνετε τα μικρά παιδιά από την κάτω μεριά. Ξέρεις τι είναι τώρα να σου λέει ο άλλος, μην πηγαίνεις. Που τον έχεις και αδέρφια φίλων και αυτά. Γιατί, γιατί είχε αρχίσει η αρρώστια. Ναι. Μετά άρχισε το κυνηγητό με αρκουδαία μποσινά, με όλα αυτά που γινόντουσαν επιχειρήσεις αρετής. Αρκουδαία σπόπου. Μποσινάκης, αρκουδαία δουσινάκης. Πασοκάρα τρελή. Γινόταν τρελής. Ναι, ναι. Το χημείο, η δολοφονία του Καλτεζά. Είναι πολλά. Εκεί πια είμαστε στο καθαρό εμ 85, ας πούμε, που πια διαλύεται κάπως η φάση μετά. Αρχίζει και περιοριζόμαστε σε κανένα δυο βιβλιοπωλεία που πάμε και επισκεπτόμαστε και παίρνουμε κανένα βιβλίο και γνωρίζω, βλέπουμε παλιές φάτσες, ας πούμε, για γίνεται κάτι, σπουδάζω, α, ωραία, αυτά, παντρεύτηκα, α, ωραία, ξέρεις, τέτοιο. Άλλαξαν και οι ζωές μας μετά. Άλλαξαν και οι ζωές μας. Πήρε ο καθένας στο δρόμο του. Εγώ ήρθα εδώ πάλι μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από, ξέρω εγώ, 10-15 χρόνια, να μείνω. Και την τελευταία εξαετία, εφταετία που μένω εδώ, ξαναπέκτησα, ξαναβρήκα κάποιους όσους έχουν απομείνει από τους παλιούς γνωστούς, γνώρισα και λίγους καινούριους και νιώθω πολύ καλά. Ωραία. Να αγαπάω τη γειτονιά αυτή. Ωραία. Είναι και ιδιαίτερη. Στην γειτονιά ή την αγαπάς, ας πούμε, ή τη μισείς. Την αγαπάς, δηλαδή, την αγαπάς. Όχι, υπάρχει και κόσμος που τη μισεί. Όχι, θέλουν να κυριαρχήσουν. Όχι, ξέρω, ξέρεις τι, ξέρω κόσμο που φοβάται και δεν σου μιλάω τώρα. Μιλάμε για 40 χρόνια ανθρώπους. Έχουν φάει την ήττα από τα κανάλια ότι θα έρθουν εδώ και θα πετάξουν μια μολότοφ στο κεφάλι. Κοίταξε, αυτά είναι τώρα, αυτά είναι τρελά πράγματα. Ναι, μωρέ, τρελά είναι, αλλά τα ακούω. Αυτά είναι τρελά πράγματα, είναι αρρωστημένα πράγματα αυτά. Αυτά είναι ψυχωτικά πράγματα. Δεν μου αρέσει να κάνω το ψυχίατρο γιατί δεν έχω γνώσεις τέτοιες. Αλλά είναι άρρωστα πράγματα αυτά. Και εγώ είμαι, ας πούμε, φοβική σε πάρα πολλά στη ζωή μου. Και ψυχαναγκασμένη και αγχωμένη και πολλά έχω. Αλλά είμαι ο χειρότερος δηλαδή να κρίνει κάποιον. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Εγώ πιστεύω τους ανθρώπους όπου και να σε φέρει η ζωή, σε όποια δυσκολία, αν τους πλησιάσεις σαν ανθρώπους, μπορείς να φέρεις αποτέλεσμα επαφής. Γι' αυτό και σου λέω ότι κατά αυτή την έννοια για μένα η βία είναι η έσχατη. Και το εννοώ, η έσχατη, η τελευταία επιλογή και η χειρότερη. Αλλά είναι και αυτή μια επιλογή. Δηλαδή αν ο άλλος έρθει να σε σκοτώσει, καλά, δεν προλαβαίνει να συνεννοηθείς έτσι κι αλλιώς. Και να βρεις μια επαφή αν έρθει να σου σκοτώσει. Όχι, παιδί μου, σου λέω, άμα γίνει πόλεμος. Ναι, εντάξει. Και πάει ο άλλος να μπει μέσα με ένα τσεκούρι, σου σπάει την πόρτα και είσαι εσύ μέσα. Ο πόλεμος αποτελεί νόμιμη βία. Άμα εσύ σκοτώσει τώρα κάποιον, μπορεί και να φάσει όδια. Στον πόλεμο μπορεί να φάσει όσο κουστάρει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ εγώ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σε ευχαριστώ. Και εσύ να σε κάνω. Μας καλά. Ευχαριστώ και εγώ.